with you once upon a tree. I know you, I walk with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam. Yet I know it's true that visions are seldom all they seem. But if I know you, I know what you'll do. You'll love me at once, the way you did once upon a dream. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε αυτό το νέο βίντεο, όπου θα σχολιάσουμε την ωραία κοιμωμένη. Βγήκε σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου του 1959. Και η ταινία μας κρατάει μία ώρα και ένα τέταρτο. Και έχουμε τις φωνές, λοιπόν, της Eleanor Audley, που κάνει την Maleficent, η Mary Costa, που κάνει την πριγκίπισσα Aurora, την ωραία κοιμωμένη, και έχουμε την Verna Felton, την Flora, την μία νέα δονονά, και κάνει και τη φωνή της βασίλισσας Λέα. Έχουμε την Barbara Jo Allen που κάνει τη δεύτερη νερέδωνονά Φώνα και την Barbara Lundy που κάνει την τρίτη, την Meriwether. Και έχουμε τον Bill Shirley που κάνει τον πρίγκιπα Φίλιπ, τον Taylor Holmes που κάνει τον King Stefan και τον Bill Thompson που κάνει τον βασιλιά Hubert. Η ταινία είναι βασισμένη στο παραμύθι του Charles Perrault, ο οποίος όμως βάσισε από ό,τι διαβάζουμε την ιστορία του σε πιο παλιές ιστορίες που είναι πιο σκοτεινές και δεν θα τις αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε μόνο την ταινία της Disney. Στην ταινία βρισκόμαστε τον 14ο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε δύο βασίλεια που θέλουν να συγχωνευτούν με τους βασιλιάδες και την βασίλισσα από τη μία παιδιά να παντρεύουν τα παιδιά τους. Έχουμε τον King Stefan και την βασίλισσα Λέα και από την άλλη τον King Hubert και τα παιδιά τους, την Aurora και τον Φίλιπ. Στο πάρτι γέννησης όμως της μικρής εμφανίζεται μια κακιά μάγισσα, η Maleficent, και ρίχνει την κατάρα στην μικρή, όπου λέει ότι στα 16 γενέθλιά της το κορίτσι θα τρυπήσει το χέρι της σε ένα δράχτη και θα πεθάνει. Η μία ραδονονά όμως διαμορφώνει αυτή την κατάρα και λέει ότι δεν θα πεθάνει αλλά θα κοιμηθεί μέχρι να έχει το φιλί της αληθινής αγάπης. Για να σωθεί όμως το κορίτσι, την παίρνουν οι τρεις νεραδονονές της, απομονωμένα στο δάσος και τη μεγαλώνουν μέχρι να γίνει 16, για να μην τη βρει Maleficent. Αλλά τα καταφέρνει η Maleficent, τη βρίσκει, τρεπάει η Aurora το χέρι της και μετά τη σώζει ο πρίγκιπας. Φυσικά ξεκινάμε πάλι από τους τίτλους που εμφανίζονται στην αρχή της ταινίας. Αυτή τη φορά δεν έχουμε κάποια σχέδια που κινούνται, όπως είχαμε και στα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, αλλά έχουμε μια εικόνα στο background που θυμίζει πολύ έτσι βασίλεια, αριστοκράτες, υπότες και τέτοια πράγματα και απλά εμφανίζονται οι υπότιτλοι που δίνουν τα στοιχεία της ταινίας και παίζει από πίσω ένα τραγούδι. Είναι ωραίο και αυτό, δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα κάποιο κινούμενο σχέδιο για να μας εντυπωσιάζει, αλλά μέσα στην απλότητά του είναι πάρα πολύ όμορφο. Το τραγούδι που παίζει από πίσω έχει λόγια, δεν είναι απλά μια μελωδία και είναι το θεματικό τραγούδι της ταινίας, το Once Upon a Dream. Και θεωρώ πως είναι κάτι διαφορετικό που κατευθείαν μπαίνουν τα λόγια και ακούς το τραγούδι. Σε κάποια φάση τελειώνουν τα λόγια και απλά παίζει μόνο η μελωδία. Αλλά ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ωραίο θεωρώ. Και μάλιστα, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ. Και είναι πολύ μαγικό. Όπως όλη η ταινία, θα το πούμε στη συνέχεια. Και η γραμματοσειρά και το background, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα και τα χρώματα και οι ήχοι μας εισάγουν πάρα πολύ ωραία στο ύφος της ταινίας που είναι αυτό το παραμυθένιο, αριστοκρατικό, βασίλισσες, υπότες, άλογα και είναι πολύ ωραία εισαγωγή. Και μετά η πρώτη σκηνή που είναι το βιβλίο από το οποίο μας διαβάζει ο αφηγητής στην ιστορία δένει πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις ότι έχεις ένα παραμύθι εδώ. Σου διαβάζουν ένα παραμύθι και υπάρχει μαγεία παντού και είναι κάτι ονειρεμένο και πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ ωραία εισαγωγή στην ταινία.
Οι εικόνες στο βιβλίο που βλέπουμε στην αρχή είναι σκηνές από την ταινία. Βλέπουμε τους χαρακτήρες που θα δούμε στην ταινία. Λίγο το art style είναι της ταινίας και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει διαφορετικά. Θα μπορούσε απλά να είναι ένα σκίτσο λίγο στα γρήγορα ή άλλοι χαρακτήρες και απλά να μας τους δείξουν αλλιώς στην ταινία. Αλλά το έκαναν έτσι και θεωρώ ότι ήταν ωραίο. Και μιας που είπα art style, γενικά παρατηρώ ότι στην αρχή τουλάχιστον της ταινίας βλέπουμε κάπως διαφορετικά είδη στυλ ζωγραφικής. Και τι εννοώ? Όταν έχουμε το βιβλίο, είναι σαν να βλέπεις μια εικόνα σε ένα βιβλίο. Μετά, στην αρχή της ταινίας, μέχρι να μπούμε στο βασίλειο μέσα και βλέπουμε όλους τους υπηκόους και μάλλον ήταν ευγενείς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που περπατάνε και μαζεύονται για αυτό το πάρτι γέννησης, θα το πω, της ωραίας κοιμωμένης. Είναι, εγώ τελείως έτσι το βλέπω, είναι σαν μαριονέτες ή σαν να είναι οι χαρακτήρες φτιαγμένοι από χαρτί και κάποιος παίζει με αυτές τις κουκλίτσες, θα το πω. Έπειτα μπαίνουμε στο βασίλειο, μας βλέπουμε τους χαρακτήρες μας, σιγά σιγά μας τους κάνουν introduce και μετά όταν έρχονται οι νεροδονές και δίνουν το δώρο στην ωραία κοιμωμένη η κάθε μία και σχηματίζεται αυτό το κάποια αφηρημένη εικόνα του δώρου, θα το πω, είναι διαφορετικό στυλ ζωγραφικής. Και το οποίο δεν είναι ίδιο με το υπόλοιπο, δεν συμβαδίζουν κάπως, είναι πολύ διαφορετικό, πιστεύω. Αλλά είναι και αυτό κάτι ονειρεμένο, κάτι μαγικό, είναι και αυτό ωραίο και ταιριάζει με την ταινία. Ίσως λίγο. Μου είναι λίγο out of place, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει με όλο αυτό το ύφος. Ναι. Επίσης το στοιχείο του παραμυθιού, γιατί είναι και παραμύθι και εντάξει, η ταινία γυρίστηκε και το 59 και είναι γενικά άλλο στυλ, άλλη νοοτροπία. Το βλέπουμε και στο πώς μιλάνε οι χαρακτήρες και ο αφηγητής. Είναι πολύ ποιητική η γλώσσα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι για παραμύθι, μια ιστορία και παλιάς εποχής, γιατί είμαστε και το 14ο αιώνα. Βλέπουμε κάποιες λέξεις που είναι παλιές. Συνέχεια ακούμε το thyself, it's true, shall we, blah blah blah. Είναι κάπως πιο elegant και παραμύθι. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που δίνει στην ταινία όλο αυτό το ύφος της, του παραμυθιού, του ονειρεμένου, μπλα μπλα μπλα. Στο σύνολό της η ταινία είναι κάτι πανέμορφο. Θεωρώ ότι είναι από τις top όμορφες αισθητικά ταινίες. Τα χρώματα, οι φωνές όλων, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, η μουσική, είναι ένα όνειρο, ένα παραμύθι, κάτι μαγικό. Υπάρχει σε όλη την ταινία όλο αυτό, το παραμυθένιο, το μαγικό. Και το βλέπεις κιόλας, δηλαδή εγώ το βλέπω και στους ήχους που κάνουν τα ραβδιά των νεροδονών, που συνέχεια λαμπυρίζουν, υπάρχουν κάτι αστεράκια που εμφανίζονται συνέχεια στις νεροδονονές, τα ραβδιά τους συνέχεια έχουν αυτή την χρυσόσκονη, θα το πω, τα χρώματα, τα ρούχα, το στυλ αυτής της εποχής που μας παρουσιάζουν, είναι ένα όνειρο, ένα παραμύθι. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άσχημος χαρακτήρας στην ταινία. Οι βασιλιάδες, η πριγκίπισσα, οι νονές, αυτά που φοράνε, η Maleficent, είναι όλοι όμορφοι. Είναι όλα τα άτομα όμορφα, με όμορφες φωνές, όμορφες τραγουδιστές φωνές, τα ρούχα είναι πανέμορφα, είναι ένας πίνακας ζωγραφικής όλη η ταινία. Πραγματικά και κάθε εικόνα μπορεί να είναι και πίνακα ζωγραφικής. Έχει απίστευτες εικόνες, πανέμορφα σκηνικά, χρώματα, τα πάντα. Είναι πανέμορφη. Είναι όνειρο. Πραγματικά. Και σε όλη αυτή την ομορφιά κιόλας, εγώ θα σχολιάσω κάτι που μου άρεσε. Είναι τόσο ωραία. Τα δάχτυλα των χαρακτήρων είναι λεπτά κάπως, μακριά. Και είναι παντού έτσι. Και αγόρια και κορίτσια. Και μαγικά πλάσματα. Και παιδιά, είναι τόσο satisfying. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα δάχτυλα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο! Δεν μπορώ. Άμα καθίσω, θα σας πω τα πάντα που είναι ωραία και με ενθουσιάζουν. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Το είπα, θα το ξαναπώ. Είναι τέλεια. Τέλεια. Η ταινία είναι πολύ απλή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν βαθιά νοήματα, πιο έτσι μηνύματα λιγορικά και τέτοια. Είναι μια απλή ταινία. Γίνονται κάποιες δράσεις, λίγο περιπέτεια, λίγο χιούμορ. Το μεγαλύτερο μήνυμα είναι αυτό της αγάπης, το οποίο νομίζω το αγγίζουν πολύ επιφανειακά προφανώς.
Οπότε δεν έχω να πω πολλά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πιο πολύ θα σχολιάσω λίγο τις συμπεριφορές των ηρώων και κάποιες αντιδράσεις. Γιατί είναι μια απλή ταινία και το νιώθεις κιόλας. Ναι, μεν είναι μικρή, αλλά και τα 101 σκυλάκια ήταν σε διάρκεια μικρή ταινία. Την ωραία και μαμένη το νιώθεις κάπως ότι περνάει γρήγορα, χωρίς όμως να λες «Α, πότε πέρασε η ώρα και θέλω κι άλλο». Την βλέπεις για να χαλαρώσεις λίγο, να γεμίσει το μάτι σου με την αισθητική και αυτά. Αλλά είναι κάτι πολύ επιφανειακό, μια ιστοριούλα, έτσι απλά για χαλάρωση. Και αυτό, δεν έχει κάτι πιο βαθύ. Και γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι περνάει και γρήγορα η ταινία. Γιατί δεν έχει να σκεφτείς πολύ, να εμβαθύνεις σε κάτι. Είναι αυτές απλές οι δράσεις και οι κινήσεις. Γίνονται το ένα μετά το άλλο, τίποτα πιο ουσιώδες. Και αυτό, πάνω στο θέμα της αγάπης. Την Ορόρα την παίρνουν οι τρεις νεροδονονές της πίσω σε μια καλυβούλα στο δάσος απομακρυσμένη και την μεγαλώνουν αυτές. Προφανώς τους δείχνουν αγάπη, νιάξιμο, φροντίδα, κουτουλού κουτουλού. Αλλά δεν γνωρίζει όλες αυτές τις αξίες του κόσμου, την αγάπη, αγάπη μεταξύ δύο φίλων, γάμο, το ένα το άλλο. Και το πρώτο τραγούδι που βλέπουμε και οι πρώτες σκέψεις που την βλέπουμε να κάνει στην ταινία αφορά αυτό ότι αχ, εγώ δεν έχω κανέναν δίπλα μου, δεν έχω ένα ζευγάρι, δεν έχω κάποιον να με αγαπάει, να με κρατάει. Και απλά σκέφτομαι, αφού δεν έχει διδαχθεί κάτι τέτοιο, ούτε έχει δει κάτι τέτοιο στον κόσμο τον οποίο ζει, πώς μπορεί να το αποζητάει. Θα μου πείτε, μπορεί να παρατηρεί την φύση γύρω της και να το βλέπει αυτό και να το παρατηρεί και να κάνει ένα συμπέρασμα. Και μπορεί να είναι και ένα αίσθηκτο ότι θέλω κάποιον δίπλα μου, κάποιο άτομο να με αγκαλιάσει και να με αγαπάει. Απλά το βλέπουμε σαν μια πρωταρχική ανάγκη της και επιθυμία της. Που σκέφτομαι, τώρα είναι ένα ερώτημα, θα την είχε όντως έτσι από ένστικτο, από φυσικού ή είναι κάτι που το αποζητάς επειδή το βλέπεις κιόλας γύρω σου, πέρα από τη φύση, έτσι. Το αναρωτήθηκα αυτό, δεν ξέρω. Στο πρώτο τραγούδι που τραγουδάει κιόλας ή Κοιμωμένη, που είναι αυτό το θεματικό τραγούδι, τραγουδάει ότι σε είδα στον ήρό μου και πετάγεται και ο πρίγκιπας και λέει πω κι εγώ και... Έτσι συναντιούνται και κάπως έτσι. Και δεν ξέρω τώρα αν θέλουν να μας περάσουν ότι ήταν η μοίρα να γνωριστούν, να συναντηθούν και αν θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα για όταν είναι μεγάλα τα παιδιά. Γιατί προφανώς δεν ξέρω αν ήταν μοίρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το σκαλίζω κι εγώ πολύ. Δεν ξέρω, λίγο με μπερδεύουν όλα αυτά που θέλουν να περάσει η Disney. Τέλος πάντων. Και το επόμενο ερώτημα είναι ότι τι. Αμέσως they fell in love, ερωτεύτηκαν. Αλλά μετά σκέφτηκα, η Ορόρα είναι μικρή ακόμα, είναι 16 χρονών. Ο πρίγκιπας παίζει να είναι 20-21, θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Για την ηλικία της πιστεύω, ή και για κάθε ηλικία, αυτό το fall in love, το ερωτεύομαι, το δικαιολογώ κάπως, το νιώθουμε, είναι αυτό νομίζω και κεραυνοβόλος έρωτος που βλέπεις κάποιον και λες «Σε θέλω, θέλω να είμαστε μαζί». Οπότε πιστεύω αυτό είναι, αλλά το... Πώς συνδέεται με το φιλί της αληθινής αγάπης. Γιατί η αγάπη νομίζω και αυτό το ερωτεύομαι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και τα συγχαίει η ταινία και κάθε τέτοιο παραμύθι εκείνης της εποχής με όλο αυτό το concept της αληθινής αγάπης, του έρωτα και όλα αυτά. Μπορεί τότε να σήμαινε το ίδιο πράγμα, ότι ερωτεύομαι, άρα ισοδυναμεί αυτό με αληθινή αγάπη. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό πάντως. Αργότερα στην ταινία, της λένε οι νεροδονονές της Ορόρας ότι είσαι πριγκίπισσα και θα παντρευτείς έναν πρίγκιπα και η οικογένειά σου είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Και δεν αντιδράει! Γιατί η δέρση της είναι «Να, αλλά εγώ έχω ερωτευτεί άλλον και θα το συναντήσω αυτό το απόγευμα. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι έχω να πάω στο βασίλειο τώρα και να παντρευτώ άλλον». Σου είπαν ότι είσαι πριγκίπισσα! Γιατί είσαι η κόρη του βασιλιά και της βασίλισσας και αντιδράσαι έτσι. Καθόλου ρεαλιστικό. Ούτε και για εκείνη την εποχή πιστεύω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ηλικίας. Το παιδί, κάτω από 5 χρονών δεν παίζει να είναι ο πρίγκιπας Φίλιππος που τον βλέπουμε στην αρχή. Οπότε, 5 με 7 χρονών τον κάνω εγώ. Άρα τόσα χρόνια περνάει την Ορόρα. Και η Ρόρα είναι 16, αυτός αντί να είναι 20 με 22. Είναι λίγο περίεργο. Θα μου πείτε τι τα κάναν τότε αυτά.
Ναι, αλλά είναι πάλι περίεργο. Βέβαια, την παρουσιάζουν πάρα πολύ όρημη την ωραία κοιμωμένη και εμφανισιακά και ο τρόπος που μιλάει και συμπεριφέρεται. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το ζευγάρι να υπάρχει, να υφίσταται. Και υπάρχουν τέτοια ζευγάρια και τώρα. Και είναι άτομα που διατηρούν και τέτοιες σχέσεις και είναι και πολύ καλά μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένα είδος εκμετάλλευσης, ούτε κακοποίησης, ούτε τίποτα. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς που πατάω σε αυτό το κομμάτι, απλά μου φαίνεται λίγο περίεργο για αρχή. Αυτό. Τώρα, δεν έχουν και πολύ συμβατότητα αυτά μεταξύ τους, δεν πολύ ενώνονται, οπότε απλά σχολιάζω ξεχωριστές σκηνές και συμπεριφορές. Το επόμενο που θα πω είναι για την συμπεριφορά του πρίγκιπα Φίλιπ, ο οποίος είναι ένας πολύ επαναστατικός πρίγκιπας. Γυρνάει και λέει στον μπαμπά του: «Ξύπνα! Αυτός είναι ο 14ος αιώνας! Μπορώ να ερωτευτώ και να παντρευτώ όποια θέλω! Είτε είναι βασίλισσα, είτε είναι χωριάτοπουλα!» Και εκεί είναι που τον χειροκροτάμε και λέμε: «Μπράβο, μπράβο, μπράβο, επαναστάτη άντρα!» Δεν ξέρω αν το είπε ειρωνικά αυτό ή όχι. Και βλέπεις μετά την αντίδραση του πατέρα ότι όχι, 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 και νο. Αλλά προς το τέλος της ταινίας, βλέπεις ότι έχει πάει στον βασιλιά Στέφαν να του πει ότι ξέρεις κάτι, ακυρώνω το γάμο, το παιδί μου δεν θέλει, θα παντευτεί όποια θέλει και ας αφήσουμε όλες αυτούς τους κανόνες του βασιλείου και ότι πρέπει να παντευτούν μεταξύ μας, έχουν ξεχάσει κάθε συμμαχία που είναι να κάνουν μεταξύ τους και εντάξει, τώρα θα μου πείτε τι μήνυμα θέλει να περάσει η Disney με αυτό, δεν ξέρω γιατί αφορά μια εποχή που με την οποία είμαστε πολύ μακριά και δεν ταυτιζόμαστε καθόλου, αλλά μπορούμε να την εφαρμόσουμε και τώρα, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν κάποια κοινωνικά στάνταρ και προκαταλήψεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οπότε εντάξει, ήταν όμορφο αυτό που έγινε. Και επίσης, κάτι άλλο που μ' άρεσε όσον αφορά τον μπαμπά του Φίλιππου, τον βασιλιά Χούμπερτ, με αυτή του την πράξη που πήγε εκεί πέρα στον Στέφαν, στον βασιλιά Στέφαν και του είπε «ξέρεις τι, μπλα μπλα μπλα», φαίνεται ότι κάπως σεβάστηκε τα συναισθήματα του γιού του και τα όρια του και την επιθυμία του και δεν προσπάθησε να το επιβληθεί. Και αυτό το κατατάσσω στο parenting, στο πώς μεγαλάνε ένας γονιός το παιδί του και θεώρησα ότι ήταν μια υγιή αντίδραση και συμπεριφορά και μπράβο του. Ήταν κάτι πολύ μικρό ρε παιδί μου, αλλά το είδα ως κάτι μεγάλο. Φτάνουμε στη στιγμή που η ωραία κοιμωμένη τρυπάει το χέρι της, πέφτει σε ύπνο και η Φλόρα, η πιο μεγάλη, δεν ξέρω, η πρώτη, η αυτή που οδηγεί τις νεροειδονονές, αποφασίζει θα τους ρίξουμε όλους σε ύπνο, μέχρι να ξυπνήσει η ωραία κοιμωμένη. Ναι, πώς θες να το κάνεις αυτό, πώς θα την ξυπνήσεις, πού θα βρεις την αγάπη της, άμα δεν μάθαινε μετά στη συνέχεια κατά τύχη ότι αυτόν τον οποίο ερωτεύτηκε ήταν ο πρίγκιπας Φίλιππος, πώς την ξυπνούσανε, θα περίμεναν 100 χρόνια να ξυπνήσει, νομίζω γιατί τόσο ήταν η κατάρα. Και τους μετά έριξαν σε βαθύ ύπνο και όλο το βασίλειο και αυτοί θα κοιμόντουσαν 100 χρόνια και δεν θα μεγάλωναν όπως οι ωραία κοιμωμένοι. Πώς θα δούλευε αυτό το σχέδιο, το βρήκα πάρα πολύ χαζό, sorry κιόλας. Και πάνω σε αυτό που είπα ότι τους έβαλαν όλους για ύπνο μετά, είδα μία μεταφορά, δεν ξέρω, μόνη μου το ερμήνευσα έτσι, πέφτουν όλοι για ύπνο και πέφτουν κιόλας και κινησιολογικά πέφτει όλο το σώμα τους, των υπηκών, των βασιλέων και τέτοια και παράλληλα έτσι πέφτει και το βασίλειο. Έχει χάσει υπό κάποιες συνθήκες από τη Maleficent, οπότε έτσι όπως πέφτουν για ύπνο, πέφτει και το βασίλειο. Μόνο μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πιο μετά βλέπουμε ότι πολεμάει ο Φίλιπ με την Maleficent και καταφέρει να ξεφύγει από αυτήν και τρέχει να φιλήσει την ωραία κοιμωμένη στο κάστρο. Και η Maleficent ρίχνει ένα δάσος από αγκάθια για να μην μπορέσει να περάσει ο Φίλιππος για να πάει στο tower, στον πύργο τέλος πάντων. Και καταφέρνει και τα κόβει με το σπαθί που έχει και περνάει. Τι περίμενε να κάνει η Maleficent? Τι περίμενε? Τι περίμενε ότι θα κάνουν τα αγκάθια? Και αυτό το βρήκα πολύ χαζό, δηλαδή τα κόβει και ξαφνιάζεται τόσο πολύ. Λες και φιλενάδα, τι θα έκανε? Τι μπορεί να έκανε? Και στο τέλος, spoiler, δεν ξέρω, καταφέρνει ο πρίγκιπας Φίλιπ και σκοτώνει την Maleficent με το σπαθί το οποίο του το έδωσε η Φλόρα και το μάγευσε και εκεί προς το τέλος και με το που το πετάει τη σκοτώνει. Έτσι. Πώς? Υποτίθεται, μαθαίνουμε στην αρχή ότι η Maleficent είναι πάρα πολύ δυνατή
και δεν μπορούν να σώσουν, να σπάσουν την κατάρα με τα μάγια τους οι νεράιδες και γι' αυτό τη διαμορφώνουν. Εφόσον δεν μπορούν να σπάσουν την κατάρα τους, πώς καταφέρουν και δημιουργούν ένα ξόρκι το οποίο την σκοτώνει κιόλας? Δηλαδή, σε ποιο σημείο φτάνει η δύναμη της μαγείας και των δύο? Δεν είναι μαγικές αρκετά δυνατές ώστε να σπάσουν τα μάγια της, αλλά είναι δυνατές αρκετά ώστε να τη σκοτώσουν? Και αν ναι, γιατί δεν το κάνουν μόνοι τους και χρειάζονται τον πρίγκιπα? Η απάντηση είναι μαγεία. Ωραία. Και αυτό που με ξενίζει στο τέλος είναι πόσο πια φιλική είναι με όλους η ωραία κοιμωμένη. Μπορεί να είναι στη φύση της, θα μου πείτε, οκ, okay, να είναι έτσι η προσωπικότητά της, αλλά δηλαδή βλέπει τους γονείς της που πρώτη φορά μαθαίνει ότι είναι γονείς της και απλά τρέχει και τους αγκαλιάζει και λαλαλαλαλα, και μετά πάει και φυλάει τον βασιλιά Χούμπερτ, έτσι, κάτι γλυκούλη εκεί πέρα. Okay. Απλά μπορεί να είναι έτσι η κοπέλα, η προσωπικότητα της, χαρακτήρα της, αλλά μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Γενικά, και κάτι που, άλλο που ήθελα να πω για την ταινία, είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία ηχητικά εφέ και η μουσική της κιόλας μου θυμίζει πάρα πολύ η παράσταση μπαλέτ. Και τα τραγούδια που έχουν λόγια, αλλά όλες οι μελωδίες παντού είναι σαν να παρακολουθώ ένα θέατρο και μια παράσταση μπαλέτου. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο και παραμυθένιο. Πάρα πολύ ωραίο. Και παράλληλα, ναι μεν δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία τότε, obviously, και ο φωτισμός δεν μπορεί να είναι σε επίπεδο φωτισμού όπως στο Klaus π.χ. ή σε τις καινούργιες ταινίες της Disney, αλλά είναι τόσο θεατρικό, ιδίως εκείνη τη σκηνή που είναι στην Καλυβούλα και κλείνουν τα παράθυρα για να μην φανεί η μαγεία των ερεδονονών, τέλος πάντων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χαμηλώνει το φως και σκοτεινιάζει που το κάνει τόσο θεατρικό, είναι πανέμορφο. Και όσον αφορά τα χρώματα και τον φωτισμό και όλα αυτά, η ταινία ξεκινάει με πολύ έτσι φωτεινά χρώματα, ζωηρά και τέτοια, με μουσικές έτσι, χαρμόσυνες κτλ. Αλλά με το που πάει στο κάστρο η Aurora και την πιάνει η Maleficent, από εκεί και πέρα σκοτεινιάζει τελείως. Μαύρα, σκουροπράσινο αυτό το πράσινο της Maleficent, και σκοτεινιάζει η ταινία και στο τέλος γίνεται πάλι έτσι όμορφη. Οπότε παίζουμε και με τα χρώματα εδώ πέρα. Και για κλείσιμο, θα πω ότι η Maleficent είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά ως χαρακτήρας και τα χέρια της, η φωνή της, το χαμογελό της, το outfit της. Είναι πολύ ωραίος χαρακτήρας και αυτός. Και συγκριτικά με την Cruella δεν έχει την ίδια... Είναι δυναμική, αλλά η Cruella είχε φινέσα, είχε αυτό το σας. Η Maleficent είναι αριστοκρατική. Έχει ένα elegance που είναι royal κι αυτή. Είναι πολύ όμορφος. Πολύ όμορφος χαρακτήρας. Αυτά για την ταινία. Αν με αφήνατε πάλι θα μιλούσα για 40 λεπτά τουλάχιστον. Θα πω ότι είναι μια ωραία ταινία να τη δεις να χαλαρώσεις, αλλά δεν τρελαίνεσαι. Είναι πανέμορφη, πανέμορφη, visually, αλλά δεν είναι κάτι τρελό όπως είπα όσον αφορά τα μηνύματα κι αυτά. Και θα της βάλω ένα 7 με 8. Το 8 πάει γιατί σκέφτομαι πόσο όμορφη ταινία είναι, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Και για όλους αυτούς τους λόγους που είπα. Και πλάκα πλάκα, πριν που άνοιξα το κινητό, στο IMDb έχει 7,7, νομίζω. Οπότε, yes! Πείτε μου τι πιστεύετε, γράψτε ό,τι θέλετε, δείτε την ταινία και τα λέμε στην επόμενη. Δυσκολεύτηκα να κάνω το βίντεο. Αυτά νομίζω για την ταινία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Δεν είμαι καθόλου προετοιμασμένη. Τέλεια, τέλεια. 6 και να μην τη βρει. Τσου! Ωραία. Εντάξει. Δεν έχει κανένα νόημα από το σχολείο, δεν ξέρω.